Καλησπέρα σας, είμαι ο Κωνσταντίνος. Θα σας παρουσιάσω το πείραμα με το πορτοκάλι και το νερό. Η φλούδα του πορτοκαλιού έχει πορώδη δομή, όπως το σφουγγάρι. Δηλαδή, έχει μικρές φυσαλίδες με αέρα στο εσωτερικό της. Αυτή τη στιγμή, η πυκνότητα του πορτοκαλιού είναι μικρότερη από το νερού. Τώρα θα ρίξω το πορτοκάλι μέσα στο νερό και θα αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω και θα βλέπουμε ότι επιπλέει. Και το πορτοκάλι επιπλέει. Τώρα θα καθαρίσω το πορτοκάλι. Αφαιρώντας τη φλούδα από το πορτοκάλι, έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό. Τώρα θα ρίξω το πορτοκάλι στο νερό και θα δούμε αν θα επιπλέει ή θα βυθιστεί. Από ό,τι βλέπουμε, το πορτοκάλι έχει βυθιστεί. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό. Μια ζυγαριά κουζίνας με 0 γραμμάρια. Έχω ένα ογκομετρικό κύλινδρο με 150 ml νερό. Τα γραμμάρια είναι 240 και θα κάνω μάζα δια όγκο. Thank you.
με αυτό το κυφάκι. Και επειδή δεν έχω ζυγαριά, θα το κάνουμε με αυτό εδώ πέρα που έχει ML. Αρχική τιμή του νερού 150 ml. Ωραία, άμα προσθέσουμε το κυβάκι, θα δούμε πόσο ακριβώς θα ανέβει η στάθμη του νερού. Άρα θα δούμε πόσο ακριβώς είναι τα ml, τα γραμμάρια του από το κυβάκι. Φαίνεται για 180. Ναι, είναι 180 ml, άρα 150 πλην 180 ίσον 30. Άρα το κυβάκι είναι 30 ml. Άρα 30 εκατοστά. Και τώρα θα βγάλουμε το κυβάκι. Τώρα πώς θα βγάλουμε το κυβάκι, όλο σώμα. Βάλουμε το κυβάκι και θα προσθέσουμε κι άλλο. Για να είμαστε σίγουροι πως είμαστε ακριβείς. Θα το κάνουμε 3 φορές αυτή τη διαδικασία και μετά θα το διαιρέσουμε για 3 και θα βρούμε το μέσο όρο. Τώρα το πάμε στα 200 ml. Προσθέσουμε το κυβάκι και θα δούμε. Είναι πόσο μας στάνεται 200 ml, είναι 225. Άρα 200 πλην 225 200 πλην 225 είναι 25. Άρα το κυβάκι είναι 25. 25 διαφορά. Άρα είναι 25. Τώρα θα το βγάλουμε ξανά. Θα κάνουμε την διαδικασία. Μπράβο. Άρα το βγάλουμε ξανά. Και το βάλουμε. Τώρα θα αφαιρέσουμε. Το πάμε στα 100 ml. 100 ml. Προσθέσουμε το κυβάκι και βγαίνει, ένα λεπτό να το δω, 125. Και κάνω 25. Και κάνουμε 100. Ναι, τέλος πάντων βγαίνει 25 διαφορά. Και έχουμε το 30, το 25 και το 25. Και κάνουμε 20. Ουσιαστικά προσθέτουμε όλους αυτούς τους αριθμούς, 30, 25 και 25. Ένα λεπτό για να το κάνω. Είναι 80. 80 δια 3. 25, νομίζω. 25. Νομίζω δεν βγαίνει ακριβώς. Ναι, αλλά καταλάβαμε τη διαδικασία και βρίσκουμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, αυτή είναι η εργασία μου. Ελπίζω να το πήγε καλά. Γεια σας. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω ένα πείραμα για να κατανοήσουμε την πυκνότητα των υγρών. Πιο συγκεκριμένα θα βρούμε την πυκνότητα του νερού, του λαδιού και του υνοπνεύματος. Και μετά θα τα συγκρίνουμε ρίχνοντάς τα στον ογκομετρικό σωλήνα. Θα χρειαστούμε έναν ογκομετρικό σωλήνα, μία ζυγαριά ακριβίας και τα 3 υγρά. Αν δεν έχετε ογκομετρικό σωλήνα, μπορείτε να φτιάξετε έναν κόβοντας μία μεγάλη σύριγγα. Στη συνέχεια, ζυγίζουμε τον ογκομετρικό σωλήνα στη ζυγαριά. Βάζουμε κάθε υγρό σαν ογκομετρικό σωλήνα σε ποσότητα 10 ml. Ζυγίζουμε το κάθε ένα ξεχωριστά για να βρούμε τη μάζα του. Αφαιρούμε από κάθε υγρό το βάρος του ογκομετρικού σωλήνα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το λόγο πυκνότητα ίσον μάζα διόγκος. Κάναμε μετρήσεις και βρήκαμε τις πυκνότητές τους. Νερό ίσον 1 γραμμάριο 1 κυβικό εκατοστό. Λάδι ίσον 0,9 γραμμάριο 1 κυβικό εκατοστό. Υνόπνευμα ίσον 0,8 γραμμάριο 1 κυβικό εκατοστό. Στη συνέχεια θα αδειάσουμε τα υγρά στον ογκομετρικό σωλήνα.
Παρατηρούμε ότι το νερό μένει στο κάτω μέρος της σωλήνα, αφού έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα. Το λάδι στη μέση και το ενόπνευμα που έχει τη μικρότερη πυκνότητα στην κορυφή. Ελπίζω να σας άρεσε το πείραμα. Γι' αυτό το πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε μία ζυγαριά, ένα τετράδιο και έναν χάρακα. Θα χρησιμοποιήσουμε το τύπο πυκνότητα ρο ίσον m δια v, δηλαδή μάζα δια όγκο. Πρώτα απ' όλα θα χρησιμοποιήσουμε τον χάρακά μας για να μετρήσουμε τον όγκο του κύβου. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το τύπο μήκος επί πλάτος επί ύψος. Σε αυτήν την περίπτωση ο όγκος είναι 5,5 εις την τρίτη. Επομένως, θα χρησιμοποιήσουμε τη ζυγαριά για να μετρήσουμε τη μάζα του κύβου. So most people already know how to find the density of a cube, although most of you watching might not even be familiar. To find the density of a cube, you will need to have the length of one side and the weight of the cube. You have to find the volume of the cube. Well, good thing we measured the one side, because all the sides of the cube are the same length. After that, you should divide the mass of the cube with the volume and you're done. Density found. Let me give you an example. The cube you see here is 900 kilograms. And one side is 70 centimeters.
Also, the cube isn't real material, it's just an example. We're gonna find how much 70 to the power of 3 is. After finding out that the volume of the cube is 343,000 centimeters to the power of 3, we're gonna divide 90 by 343,000. So we can finally see that the density of the cube is 0.00262 etc. kilograms per 1 centimeter to the power of 3. Thanks for watching, and I'm hoping that I'm gonna see you all next time.